Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους στο νότιο Ρέθυμνο, δεύτερη μέρα της πύρινης κόλασης, με το πρώτο φως της ημέρας να αποκαλύπτει το μέγεθος της τεράστιας καταστροφής. Ξέρω εγώ τον κίνδυνο, αν δεν ήμουν το πρωί εδώ, θα είχε ξαναπάρει. Τρεις φορές επιχείρησε και τα μάξα ήταν στην κρύα βρύση. Ήταν ένα μικρό με 500 κιλά νερό. Χθες εκλοβές και στιμέλαβες παρολίγο να μας κάψουν στα τζαρκάλους, διότι τελευταία στιγμή λένε να χαινώσουμε το χωριό κλεισμένη μία είσοδο, κλεισμένη άλλη. Κινδυνεύσα δηλαδή. Πάρα πολύ. Μπήκανε στο σύλλογο όλοι, γίνανε τσικακομήρας. Όλοι κάτι και είμαστε στα δώματα να σβήσουμε τη φωτιά, να μην καούν τα σπίτια. Μόνο σε ταινία μπορείς να τα δεις αυτά. Για να ακούς γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδάκια να κλαίνε, κρίσεις, να τρέχουν ανθρώποι πάνω κάτω. Ένας πανικός. Ένας πανικός. Πώς να υπάρξει συντονισμός. Πώς να υπάρξει συντονισμός, από ποιους, από τους κατοίκους, να τρέχουν τώρα γυναίκες 60-70 χρονών να σβήσουν με το λάστιχο τι. Εδώ τσέγονται τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον οικοσύστημα στη Μέλαμπες. Οι ώρες κυλούν εφιαλτικά για τους κατοίκους στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι αντικρίζουν από το πρωί τις αιστείες φωτιάς που ξεπηδούν λίγο πριν τα σαχτούρια στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, καθώς και πλησίων του Αγίου Γεωργίου, όπου δόθηκε εκ νέου εντολή για εκένωση του οικισμού. Έχουμε πάρα πολλές διάσπαρτες, αν θέλετε, έτσι αιστείες, οι οποίες αναζωπηρούν διαρκώς και δεν μας αφήνουν και εμάς να πάρουμε μια ανάσα. Σβήνουμε τη μια πλευρά, σβήνουμε. Θα έχουμε ένα κυνηγητό σήμερα, πιστεύω, όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Πολύ δύσκολη και η δεύτερη μέρα. Δυστυχώς έχουμε δύο μεγάλες αναζωπηρώσεις. Η μία που κατευθύνεται προς Άι Γιώργη και η άλλη που κατευθύνεται προς Αχτούρια και Ακούμια. Εγενώσαμε τον Άι Γιώργη και τις βίλες οι οποίες υπήρχαν και προσπαθούμε τώρα να ανακόψουμε αυτά τα δύο μέτωπα. Ο κίνδυνος δεν έχει διαφύγει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Το πρώτο. Το πρωτεύον είναι αυτό. Δευτερεύουν είναι οι περιουσίες που έχουν μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα ο στόχος είναι να μην θρυνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Και χθες το βράδυ μέχρι στις 3 η ώρα ήταν εδώ η φωτιά. Η νύχτα. Βλέπετε όμως υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πυροσβεστική. Όλοι δουλέψαν, όχι τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα κάνουν τη δουλειά. Όχι, δουλειά την κάνουν τα αεροπλάνα. Να κλείσετε μπατσούρια! Τα κλείνουμε, όλα κλείστε! Τον απόλυτο τρόμο από τον πυρήνο εφιάλτη έζησαν για ώρες κάτοικοι στο χωριό Μέλαμπες, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους μάχη μέχρι τις 4 αξιμερώματα για να μην καεί το χωριό. Παραλίγο να καούμε εμείς. Όλα, κρατικός μηχανισμός μηδέν. Τι να πω, οι προσπάθειες των ανθρώπων, εμένα, όλων των παραγωγών μου, όλου του χωριού, στράφει. Για πολλωστή φορά. Για πολλωστή φορά. Και καμία πρόοδος, καμία προστασία. Και τα λέμε από το 2019. Οι εθελοντές μπαίνανε μέσα στις φλόγες. Γινόταν χαμός, χάναν οι μάνες, τα παιδιά. Μια κατάσταση, πώς ήταν στο μάτι αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση, τα ζήσαμε χθες. Εφιάλτης, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και εσείς τρέχατε να σβήσετε τις αστείες? Όλοι τρέχαμε. Γυναίκες, άντρες, τρέχαμε. Πέρασε το χωριό και τσέι τη βουβάλα. Κάτοικοι στις Μέλαμπες που επιχείρησαν να αποχωρήσουν από το χωριό μετά από σχετική εντολή για την εκένωσή του δεν τα κατάφεραν, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πυρήνο εφιάλτη, με συνέπεια να ξαναγυρίσουν στο χωριό το οποίο είχε περικυκλωθεί από τις πύρινες φλόγες. Τα κι αυτοί που ξεκινήσαν να φύγουν γυρίσανε πίσω. Ήταν και από τις δύο πλευρές που είχαν εξόδους, ήταν εγκλωβισμένοι. Νιώθετε προστάτευτοι? Εντελώς. Μόνο ο λαός, μόνο οι Μελαμπιανοί σώσανε τις Μέλαμπες. Και από ζωές και από το κάψιμο του χωριού. Μόνο οι Μελαμπιανοί. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρξαν προβλήματα και με την ηλεκτροδότηση. Το χωριό Μέλαμπες απειλήθηκε από τη φωτιά, με τους δημότες να ξεσπούν και να αφήνουν αιχμές για τον όλο σχεδιασμό. Ανυπαρξία του κράτους δεκαετίες τώρα, δεν είναι χθεσινό το πρόβλημα. 11 η ώρα πήρε η φωτιά και κάνανε 3 ώρες να έρθουν να κάνουν μια ρήψη με ένα ελικόπτερο. Μεγάλη ζημιά εδώ, μεγάλη ζημιά γύρω-γύρω σε όλη την περιφέρεια και ανύπαρκτη ο μηχανισμός όλος. Απλά κοιτάζαμε τη φωτιά να ανεβαίνει και να καίει και να καίει και να καίει και να μπαίνει στο χωριό. Η φορά του ανέμου άλλαζε στα 4-5 λεπτά. Οι κάτοικοι λένε ότι πραγματικά όσοι μείνανε, μαζί με τα πυροσβεστικά βέβαια που επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν, υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα για να προστατεύσουν το χωριό και τους κατοίκους, οι κάτοικοι οι ίδιοι με την πολιτική προστασία του Δήμου Αγίου Βασιλείου, με τους εθελοντές όλους και θέλω να τους ευχαριστήσω. Ενώ τα ξημερώματα αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν τη φωτιά που κατευθυνόταν προς Αγία Γαλήνη. Παρατηρούμε σήμερα
εικόνες αποκάλυψης. Οι καταστροφές είναι τεράστιες σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, δεν είχαμε επίσης τραυματισμούς. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρές υποψίες για εμπρισμό. Δεν νομίζω να ήταν τυχαία ότι σε δύο διαφορετικά σημεία πήραν ταυτόχρονα είχαμε πυρκαγιές. Ναι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα, πιστεύω ότι είναι εμπρισμό. Πιστεύω, ναι. Και ο Δήμαρχος αυτό είπε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάρα πολύ γρήγορα. Ο ΕΛΓΑ θα έρθει Δευτέρα να κάνω μια πρώτη αποτίμηση. Έχω ραντεβού με τον Υπουργό, τον Μπέτσα και τον Τουρνά. Βεβαίως να υπάρξει, να δρομολογηθεί γρήγορα η καταγραφή των ζημιών και η επούλωση αυτής της μεγάλης καταστροφής. Να αισθανθούν και οι πολίτες ότι το οργανωμένο κράτος είναι κοντά τους. Την ανάγκη να αναβαθμιστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο τονίζουν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες εικόνες καταστροφών στο άμεσο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δαρυβιανών και να δημιουργηθούν δύο νέα κλιμάκια σε κρύα βρύση και αντίστοιχα στην περιοχή της Μύρθιου. Στις πύρινες φλόγες ρίχνονται περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 5 ελικόπτερα και με τις ομάδες πεζοπορό τμήματων να ενισχύονται με ένα πεζοπορό τμήμα αποτελούμενο από 32 άτομα από τη Θεσσαλονίκη που κατέφθασαν το μεσημέρι με ειδική πτήση της Αιτζίαν.